τα τελευταία 4 χρόνια έχουν φύγει 9 γιατροί και έχει αντικατασταθεί μόνο ένας, φέτος το καλοκαίρι, ο γυναικολόγος. Ο ουρολόγος έγινε η προκήρυξη και επιλέχθηκε ένας ιατρός, ο οποίος δεν αποδέχτηκε τη θέση τελικά, οπότε έμεινε κενό. Mm-hmm. Η θέση ενός μονίμου παθολόγου που είχε προκηρυχθεί την Άνοιξη βγήκε αγωνή, με αποτέλεσμα είμαστε τώρα τον Οκτώβρη και δεν έχει ξαναπροκηρυχθεί αυτή η θέση για να καλυφθεί. Mm-hmm. Ο δεύτερος παθολόγος ενεργός του νοσοκομείου Μολάων έχει μετακινηθεί στο Τόμι της Σπάρτης από την 1η Ιουνίου του 2017 για 3 μήνες αρχικά. Όμως τώρα μάθαμε ότι πήρε άλλους 3 μήνες παράταση. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα η παθολογική να έχει μείνει με τον έναν διευθυντή μόνιμο παθολόγο και μία επικουρική παθολόγο που έχουμε. Εφημεριακά υποστηρίζεται από τους 2 γενικούς γιατρούς που εφημερεύουν στα ΤΕΠ. Όπως καταλαβαίνετε όμως, οι γενικοί γιατροί δεν καλύπτουν την κλινική για εσωτερικούς ασθενείς και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό ήταν και η αφορμή να στείλουμε την πρόσκληση με τα θέματα τα συγκεκριμένα και στο διοικητή, στον κύριο Μπότσιο, που να του ζητάμε από το Σεπτέμβρη μία συνάντηση μαζί του, η οποία και έγινε. Είπαμε για την υποστελέχωση που υπάρχει αυτή τη σημαντική στο νοσοκομείο, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν στην ανάγνωση που κάνουμε πολλά προβλήματα για την περιοχή εδώ. Οι γιατροί που όλοι όπως ξέρουμε πλέον, υπάρχει κύμα φυγής προς το εξωτερικό. Ναι. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις πλέον πανελλαδικά. Οι γιατροί έχουν το δικαίωμα όταν υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις μόνιμες να υποβάλλουν σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ή μέσα στην έκτη είπε να υποβάλλουν τα χαρτιά τους σε πολλά νοσοκομεία. Η περιοχή μας εδώ δεν είναι και τυχαίο που έχει χαρακτηριστεί το νοσοκομείο ως άγωνο, ότι είναι και σε μια προβληματική περιοχή. Οι γιατροί φυσικά προτιμούν μεγαλύτερα νοσοκομεία. Οπότε όταν βγαίνουν οι απαντήσεις από τις προκηρύξεις αυτές, προτιμάνε και τα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Αν με επιτρέπετε. Αποτέλεσμα να μένουν κενές. Επιπλέον, σε επικουρικό προσωπικό, που είναι με τριετή θητεία οι γιατροί, η προσπάθεια που έχει γίνει από πέρσι με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο με τις παραιτήσεις των 2 αναισθησιολόγων, και προκειμένου να προλάβουμε και τη συνταξιοδότηση του ενός καρδιολόγου, αυτές οι 2 θέσεις από πέρσι που γίνεται η προσπάθεια να καλυφθούν έστω με επικουρικό προσωπικό, έχει πέσει το κενό. Υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλη την έκτη είπε, πάντα γύρω στα 2 με 3 άτομα από αυτές τις 2 ειδικότητες και πάντα επιλέγουν άλλα νοσοκομεία, μεγαλύτερα. Κύριε Κρέζου, αν επιτρέπετε, ένας νέος γιατρός, ο οποίος θα έρθει στο νοσοκομείο Μολάων, με τα χρήματα που θα παίρνει, θα μπορεί να συντηρηθεί ή όχι? Είναι αρκετά, είναι λίγα? Είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα που έχει προξενήσει η κρίση αυτή από το 10. Ναι. Η μειωμένη μισθή είναι το αποτέλεσμα ενός δεύτερου κριτήριου να μην έρχονται εδώ στους Μολάους. Όταν βρίσκουν στους τόπους κατοικίας τους οι γιατροί θέσεις, φυσικά και δεν θα προτιμήσουν σε εμάς να έρθουν. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και ξέρετε κύριε Βασιλάκο, εγώ σαν πρόεδρος εργαζομένων που βλέπω όλα αυτά τα χρόνια τι συμβαίνει, βλέπουμε μια μεγάλη ευκολία. Οι γιατροί όταν ζητάνε να μετακινηθούν να γίνεται αυτό, γιατί τους προστατεύει και ένας νόμος της 5ετίας τους γιατρούς και δεν μπορεί κανένας να τους αρνηθεί. Στο προσωπικό όμως, όταν κάποιος θέλει να κάνει μια μετακίνηση, υπάρχει μια δυσκολία στις υπογραφές γιατί επικαλούνται υπηρεσιακές ανάγκες. Μάλιστα. Και αυτό δύσκολα. Και όταν γίνει αυτό, να φύγει ένας συναδελφός μου, μετά δέχονται πιέσεις οι υπόλοιποι για να καλύψουν τις βάρδιες. Μάλιστα. Με τους γιατρούς βλέπω ότι κεντρικά δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Δηλαδή με μεγάλη ευκολία αφήνουν μέρες
χωρίς εφημεριακή κάλυψη με κάποιες ειδικότητες. Κατάλαβα. Και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ελάχιστο, έτσι? Το νοσηλευτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή όλα τα τμήματα υποστηρίζονται από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ που έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο και θα τελειώσει το Φεβρουάριο γιατί είναι ένα χρόνο. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις από τη συνάντηση αυτή με τους διοικητές ότι με χρήματα του νοσοκομείου θα πάρουμε 10 άτομα. Βέβαια αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει να γίνεται από τον Ιούλιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μας είπαν ότι είμαστε στο στάδιο της έγκρισης πίστωσης στο Υπουργείο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ένα επιπλέον πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι γιατροί πλέον στο νοσοκομείο, mm-hmm. σε καμία κλινική. Οι ειδικευόμενοι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι για το νοσοκομείο Μολάων και ήταν μία στήριξη για τους συνάδελφούς μου στη νοσηλευτική, για τους εσωτερικούς ασθενείς. Δηλαδή τους παρήχαν μία ασφάλεια. Ναι, mm-hmm. μάλιστα. Αλλά μας λέτε ότι παρουσιάζεται πρόβλημα και εκεί και έχω μπροστά μου και το πρόβλημα με τα μηχανήματα, έτσι, με τους απεινιδωτές, με τα monitors και με όλα αυτά. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, διότι με την οικονομική κρίση και με τους μειωμένους προϋπολογισμούς, οι συμβάσεις, ξέρετε, που υπήρχαν για μηχανήματα και η αντικατάσταση και τέτοια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Τώρα θα μας ακούει κάποιος και θα λέει: ωραία, η κρίση ευθύνεται για τα πάντα. Πόσο μπορούμε να μένουμε και να κρυβόμαστε πίσω από την κρίση? Η λογική δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα, βρείτε τρόπους να το λύσετε? Για τα μηχανήματα που αναφέρατε, υπάρχουν τα περιβόητα 178.000 ευρώ από την εποχή που ήταν ο κύριος Κανδαλάκης. Μάλιστα. Τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Δεν έχουν αξιοποιηθεί. Όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνω έρχονται κόλλες Α4 από το νοσοκομείο στην 6η ΥΠΕ στο Υπουργείο. Έχουν χαρακτηριστεί αυτά τα 178.000 ευρώ για το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, το οποίο εδώ και 2 χρόνια έχει χαλάσει και δεν έχει αντικατασταθεί. Mm-hmm. Για το C-Arm, φανταστείτε άλλο ένα ακτινολογικό μηχάνημα για την αίθουσα των χειρουργείων. Εξίσου σημαντικό για τους χειρουργούς, mm. απεινιδωτές, monitor, δηλαδή αναισθησιολογική μονάδα καινούρια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, αλλά και πόσο όμως αυτή ο γίγαντας της γραφειοκρατίας του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να ξεπεράσει όλα αυτά. Και νομίζω τα διαβάζετε κι εσείς, τα διαβάζουμε κι εμείς. Υπάρχουν και πολλές δωρεές, έτσι. Και στο Παναρκαδικό, ειδικά στις Καλαμάτας και σε πολλά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, γίνονται δωρεές σε επίπεδο μηχανημάτων. Εμείς έχουμε ζήσει τη μεγάλη δωρεά πριν 3 χρόνια στο νοσοκομείο Μολάων που έγινε από τον ΟΠΑΤ. Mm-hmm. Στο ακτινολογικό. Ένα σημαντικό, γύρω στις τάξεις των 300.000 ήταν αυτή η δωρεά, που δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι απίστευτη ταχύτητα έγινε αυτή η δωρεά και η εγκατάσταση των μηχανημάτων, όπως και η εκπαίδευσή μας. Μάλιστα, κατάλαβα. Και μιλάμε για ψηφιακό μηχάνημα στο ακτινολογικό, για υπέρηχο τελευταίας τεχνολογίας και για ορθοπαντοφωγράφο, επίσης αξιόλογο. Mm-hmm. Κατάλαβα. Οι δωρεές από τους πολίτες επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτή η κρίση ανάγκασε κάποιους ανθρώπους στους Μολάους να βοηθήσουν το νοσοκομείο και γι' αυτό έχουν δημιουργήσει και το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου. Mm-hmm. Όμως εγώ σαν πρόεδρος εργαζομένων, κύριε Βασιλάκο, θεωρώ ότι το Υπουργείο πρέπει να καλύπτει όλες τις ανάγκες και να υπάρχει ικανοποιητικός προϋπολογισμός. Mm-hmm. Και να κάτσουν επιτέλους να δούνε ότι τι χρειάζεται ένα νοσοκομείο. Και από ό,τι έχουμε δει και στα τελευταία χρόνια αυτά της κρίσης, με τους μειωμένους προϋπολογισμούς και με μία τάξη στα Μητρώα, mm-hmm. τα οικονομικά, ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, κύριε Βασιλάκο, για μένα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε ποια ήταν η καλύτερη εποχή για το νοσοκομείο? Υπήρξε μία πολύ καλή εποχή για το νοσοκομείο Μολάων? Γιατί συζητάμε συνέχεια προβλήματα. Αυτό έλεγα και προχθές με την κυρία Μανολάκου. Η καλή εποχή για μένα, γιατί είμαι από το 1993 διορισμένη εγώ σε αυτό το νοσοκομείο, ήταν όταν έγινε η επέκταση του νοσοκομείου το 1997, που mm-hmm. ήρθε πάρα πολύ προσωπικό στο νοσοκομείο. Οι προϋπολογισμοί ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και το 2007 και μετά
Το 2007, κύριε Βασιλάκο, πήραν απόφαση στο Υπουργείο και κάνανε μία πρόσκληση μετάταξη, τότε τη χαρακτήριζαν, που χάσαμε 13 νοσηλεύτριες. Μάλιστα. Τους έδιναν το δικαίωμα με ένα αίτημα απόσπασης μετακίνησης να φύγουν πάρα πολύ εύκολα. Εκεί αποδεκατίστηκε. Το επιπλέον θέμα που είναι και το μεγάλο για εμάς, και σας το είχα ξαναπεί το Φεβρουάριο που είχαμε ξαναμιλήσει, mm-hmm. για την αυτονομία του νοσοκομείου τότε, mm-hmm. σας είχα πει ότι ζητάμε, λόγω και του άγωνου και της προβληματικής περιοχής, να θεσπίσουν την εντοπιότητα για τις προκηρύξεις στο προσωπικό στο mm-hmm. νοσοκομείο Μολάου. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, λόγω του ΑΣΕΠ, που βρίσκουν την ευκαιρία και το νοσοκομείο Μολάων σαν σκαλοπάτι να τοποθετηθούν εδώ σε μόνιμη οργανική θέση και μετά από κάποια χρόνια που τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα να φύγουν. Mm-hmm. Με την εντοπιότητα θα εξασφαλίσουμε τουλάχιστον εδώ αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Με το διοικητή όλα αυτά όταν τα συζητήσατε την τελευταία φορά και να κλείσουμε έτσι, ποια ήταν η απάντηση που λάβατε? Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα από τον διοικητή μία περισσότερη δραστηριοποίηση, ώστε αυτές οι εκκρεμότητες, δηλαδή όπως σας προανέφερα για τη θέση της παλθολογικής που περιμένουμε να επαναπροκηρυχθεί, mm-hmm. Για τη θέση του αναισθησιολόγου που η προκήρυξη τελείωσε 28 Αυγούστου, θέλω να δραστηριοποιηθούν και ο διοικητής και η αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Μολάων, να επισπευθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης όλων αυτών των εκκρεμωτήτων. Μάλιστα. Υπάρχει. Άλλο... Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε. Όχι, συνεχίστε, γιατί ήθελα να πω κάτι άλλο. Υπάρχει πιθανότητα μετεξέλιξης του νοσοκομείου σε κέντρο υποδοχής, αυτό που διαβάσαμε στο πρόσφατο δελτίο τύπου? Το θεωρείτε πιθανό? Κοιτάξτε, στο διοικητικό συμβούλιο αυτό, με μια ατζέντα θεμάτων, 7 θεμάτων που είχαμε βάλει από το διοικητικό συμβούλιο στο διοικητή, το πρώτο θέμα ήταν ο οργανισμός. Mm-hmm. Ο οργανισμός του νοσοκομείου έπρεπε να έχει τελειώσει τον Ιούλιο, δώσανε παράταση μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Της Τρίπολης ο οργανισμός βγήκε από το Σεπτέμβριο. Έχουμε μάθει ότι έχει στείλει έκτη ΥΠΕ χαρτί στο νομό Ηλίας, Άργους και Μεσολόγγι με Αγρίνιο, mm-hmm. να κάνουν προτάσεις περί ενοποιήσεων των νοσοκομείων των δύο που υπάρχουν και σε αυτούς τους νομούς. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για αυτό το θέμα, γιατί ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως μας απάντησε και ο διοικητής, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει ακόμα μία πρόταση. Mm-hmm. Και μας είπε ότι αυτό που ζητάμε με την αυτονομία εμείς από το Φεβρουάριο, ότι πρέπει να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας και να σκεφτούμε ως πολίτες της Λακωνίας και όχι σαν των Μολάων. Μάλιστα. Εμείς θεωρούμε ότι η παροχή υγείας και είναι στα αυτονόητα και ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διατηρήσει τη δομή υγείας που υπάρχει. Και οι αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι τέτοιες που, όπως έχουμε δει και τα τελευταία καλοκαίρια, κύριε Βασιλάκο, υπάρχει μια αυξητική τάση και εσωτερικού τουρισμού, mm-hmm. αλλά και εξωτερικού. Εγώ φέτος εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ που στο ακτινολογικό που δουλεύω ήρθαν άνθρωποι από την Ισπανία, από τη Γαλλία, mm-hmm. το σύνηθες είναι από τη Γερμανία. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουν μια σωστή ανάγνωση. Ποιος δηλαδή ξένος θα έρθει όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς κάνουν διακοπές αυτοί οι άνθρωποι, mm-hmm. ότι ενημερώνονται για τα πάντα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό που είπε για προσωπική του άποψη ο κύριος διοικητής για το κέντρο επίγοντος και συμπλήρωσε και αναπληρώτρια διοικήτρια για το κέντρο τραύματος, είναι ένα πυροτέχνημα που μας έριξαν, θεωρώ, για να δουν τις αντιδράσεις μας. Μάλιστα. Επειδή είναι δύσκολη η καιρή, εμείς δεν μπορούσαμε αυτό να το περάσουμε έτσι και γι' αυτό προκαλέσαμε και έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και έκτακτη γενική συνέλευση. Mm-hmm. Και πάση περιπτώσει, στη συγκέντρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή, θέλουμε οι πολίτες να ακούσουν από επίσημα χείλια τι το ΚΕΣΥΠΕ προτείνει. Mm-hmm.
τι προτείνουν οι διοικητές και τι προτείνει και η ΕΚΤΗ, είπε. Συμμετοχή και θα έχετε. Θα αποφασίσουν οι πολίτες. Συμμετοχή θα υπάρξει. Βλέπετε ότι θα έρθουν οι αρμόδιες αρχές, η διοίκηση, οι βουλευτές και όλοι οι προσκεκλημένοι. Ακόμα από τους επισήμους δεν έχουμε, γιατί πιθανότατα να μην έχουν οι προσκλήσεις φτάσει, γιατί χθες ταχυδρομήσαμε στους. Από τον κόσμο όμως που επικοινωνούμε με τους συλλόγους και τους φορείς, ναι, θεωρούμε ότι θα έχουμε συμμετοχή.